Είναι προκλητική η στάση του κύριου Υπουργού. Οι αστεϊσμοί και η προσπάθεια να διασκεδάσει την όλη εικόνα είναι απαράδεκτη. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε πολύ, αστειεύεστε με την αγωνία των εργαζόμενων στη Λαρκό. Τόσο απλό είναι το ζήτημα. Και μετράτε και είστε φιλομετρητή σελίδων. Αυτό είναι το θέμα. Εδώ πέρα υπάρχει συγκεκριμένο ζήτημα. Τη φέρατε χωρίς να συζητηθεί επί της ουσίας, στα μουλοχτά αυτή την τροπολογία, ακριβώς για να μπορέσετε να σταματήσετε τις αντιδράσεις. Είσαστε γελασμένος. Αν με αυτούς τους αστεϊσμούς θα σταματήσετε τη δράση των εργαζόμενων στη Λάρκο και θα παραδώσετε τον ορυκτό πλούτο στις χώρες μας στα συμφέροντα που θέλουν να τον εκμεταλλευτούν. Και κύριε Υπουργέ, πολύ αστείο είναι ότι πατάσετε τη γραφειοκρατία κάνοντας δώρο σε εταιρείες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αρκετά εκατομμύρια. Κατά παράβαση των κείμενων διατάξεων, χωροθέτησης των συγκεκριμένων αιωλικών πάρκων και μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτή είναι η γραφειοκρατία που αντιμετωπίζει το δώρο σε επιχειρηματικούς ομίλους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά τα άλλα, οι αστεϊσμοί σας χαρακτηρίζουν την πολιτική της κυβέρνησης, που επί της ουσίας εξυπηρετεί τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και θυσιάζεται με το χαμόγελο τις ανάγκες των εργαζόμενων και του λαού μας. Είναι απαράδεκτη αυτή η στάση, κύριε Υπουργέ.